Κύριοι εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών, πολιτικών, στρατιωτικών και εκπαιδευτικών αρχών του τόπου μας, κυρίες και κύριοι, στο Γιώργο Σεφέρη, οι στιγμές του μικρασιατικού ελληνισμού και της καταστροφής του 22, όποιος και όποια τις προσεγγίσει, θα διαπιστώσει πως είναι βιωματικές. Σταχυολογώ εδώ ένα απόσπασμα από τον καημό του για την άκοπη, αδιάκοπη χρυσή κλωστή, όπως έλεγε ο αξέχαστος Καπαθήτα Δημαράς, της μακρόσυρτης ελληνικής παράδοσης. Ιδού το απόσπασμα από την δοκιμή Κωνσταντίνος Καβάφης, Τόμας Έλιοτ, παράλληλη, γράφει ο Σεφέρης. Πέρασαν τα χρόνια, ένα βράδυ στη συσκοτισμένη Αλεξάνδρεια, λίγες μέρες ύστερα από τη μάχη της Κρήτης, θυμήθηκα πάλι το επίγραμμα του Αχαιού. Ήταν τραγικά επίκαιρο. Ίσως γι' αυτό, ίσως επειδή βρισκόμουν στην πόλη των Πτολεμαίων, το ψιθύρισα ολόκληρο, μαζί με τους ακροτελεύτιους κρυπτογραφικούς στίχους του. Και τότε, πρώτη φορά συλλογίστηκα πως το ποίημα είχε γραφτεί στα 1922, στις παραμονές της μικρασιατικής καταστροφής. Σχεδόν ασυνήθιστα τους μετέφρασα. Εγγράφει εν Αλεξάνδρεια υπό Αχαιού το έτος που το έθνος κατεστράφει. Έτος μνήμης είναι το εφετινό, το 2022, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Το 1922 ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας υπέστη γενοκτονία από το κεμαλικό τουρκικό κράτος. Η εφετινή μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής, αν γόνιμα επιθυμούμε να μας προβληματίσει, αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους του συνεδρίου μας, και αν σοβαρά θέλουμε να αναστοχαστούμε, γιατί η ενθύμηση της μικρασιατικής καταστροφής πάντοτε πρέπει να είναι ζωντανή, αξίζει να λάβουμε υπόψη μας την εξής βασική παράμετρο. Η κληρονομιά και η μνήμη των μικρασιατών προσφύγων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να διαμορφώνει όχι μόνο την εθνική μας αυτογνωσία, αλλά και την πολιτισμική ταυτότητα της μητέρας Ελλάδας. Ο προσφυγικός ελληνισμός της Μικράς Ασίας, που γέννησε σπουδαίες φυσιογνωμίες, λογοτέχνες, ζωγράφους, δασκάλους, μητροπολίτες, αγίους, λαογράφους, έκανε τον σύγχρονο ελληνισμό να πιστεύει πως στο έθνος υπάρχει ένας, ανοίγω εισαγωγικά, εσωτερικός δαίμονας, πάντα ζωντανός, απροσδιόριστος, που τα έργα του είναι απρόβλεπτα, μα που θα ήταν επικίνδυνο να μην τα λάβει κανείς υποσημείωση, όπως τόσο σωστά γράφει ο Γιώργος Θεοτοκάς. Το συνέδριο που αρχίζει σήμερα, με τις εισηγήσεις καταξιωμένων στον πανεπιστημιακό χώρο καθηγητών και ιστορικών ερευνητών, είναι δίκαιον όφλημα στους μικρασιάτες πρόσφυγες. Ας μην ξεχνάμε, οι επέτειοι μνήμης αποκτούν σημασία μόνο όταν προτάσουν το χρέος μας έναντι των τιμόμενων προσώπων και γεγονότων. Έτσι έχει αξία ο λόγος του Γιώργου Σεφέρη. Η μνήμη πονάει όπου και να την αγγίξεις. Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και από αυτή τη θέση θερμά ευχαριστούμε το Δήμο Μυτιλήνης, ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχό μας κύριο Παναγιώτη Τσακίρη, τόσο για την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου, όσο και για την οικονομική στήριξη του συνεδρίου. Επίσης, ευχαριστούμε την κυρία Αντωνία Σάβα, η οποία μαζί με την ιστορικό τέχνης Μαρία Μόσχο επιμελήθηκαν την αφίσα, την πρόσκληση, το πρόγραμμα και τους φακέλους του συνεδρίου. Τέλος, ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που με την παρουσία σας εδώ απόψε ετοιμάτε το συνεδριό μας. Ξεκινάμε τους χαιρετισμούς, δεν είναι πολύ. Το πρώτο λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Μυθύμνης, ο Πανοσιολογιότατος
πρωτοσύγγελος πατέρας Νικόδημος. Καλησπέρα σας. Ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυφήμνης κυρίου Χρυσοστόμου, σας μεταφέρω τις θερμές ευχές και ευλογίες αυτού και εύχεται πλήρη επιτυχία στο παρόν επιστημονικών συνέδριων Μικρά Ασία 1922. Ευχαριστώ. Το λόγο δίνουμε τώρα στον εκπρόσωπο του βουλευτή Λέσβου, κυρίου Αθανασίου, για να απευθύνει έναν χαιρετισμό εκ μέρους του βουλευτή μας. Καλησπέρα. Εκ μέρους του Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή νομού Λέσβου, κύριου Χαράλαμπου Αναθανασίου, θα ήθελα να σας μεταφέρω τον ακόλουθο χαιρετισμό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών και του Δήμου Μυτιλίνης να παρευρεθώ και να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας με τους εκλεκτούς ομιλητές σας. Λυπάμαι μόνο που οι υποχρεώσεις μου στο Κοινοβούλιο δεν μου επέτρεψαν να είμαι κοντά σας, καθώς αυτή τη στιγμή προεδρεύω στην Ολομέλεια. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί φίλοι, η ιστορία δεν μελετάται για να γνωρίσουμε τι έγινε ή τι κατόρθωσαν άλλοι στο παρελθόν, αλλά για να μάθουμε τι είναι σωστό να πράξουμε εμείς στο μέλλον. Θέλησα να ξεκινήσω με αυτή τη ρίση του Κωνσταντίνου Τσάτσου, Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία πάντα πρέπει να μας προβληματίζει και να μας θέτει όλους προ των ευθυνών μας. Και όταν λέω όλους, εννοώ τόσο τους πολίτες όσο και τους πολιτικούς, κυρίως αυτούς. Οφείλουμε να θυμόμαστε και να τιμούμε όχι μόνο όσους έχασαν τη ζωή τους, αλλά και αυτούς που έζησαν αυτά τα τραγικά γεγονότα για να φτάσουν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Οφείλουμε να θυμόμαστε τη βαρβαρότητα, το σκοταδισμό και την κτηνοδία του Οθωμανικού Ιμπεριαλισμού. Η Μικρασιατική καταστροφή θεωρείται ως η μεγαλύτερη συμφορά του νεότερου ελληνισμού. Με τη συνθήκη της Λοζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Τράκης ξεριζώθηκε από την προαιώνια πατρίδα του. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και Αρμένοι χριστιανοί εξοντώθηκαν και οι υπόλοιποι ήρθαν ως πρόσφυγες χωρίς τις περιουσίες τους στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο από τη Μικρά Ασία, προβαίνοντας σε ανίποτα εγκλήματα σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δυτικών αυτοκτών μαρτύρων. Μαζικές πυρπολήσεις κτηρίων και ανθρώπων, βιασμοί, εκτελέσεις, βασανιστήρια. Ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, George Horton, έγραφε: «Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από την Σμύρνη ήταν το συναίσθημα της ντροπής, διότι άνοικα στο ανθρώπινο είδος». Το σχεδόν χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος έπρεπε τάχιστα να στεγάσει και να περιθάλψει αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό. Ο Σπύρος Μαρκεζίνης στην πολύτιμη ιστορία του λέει: «Η καταστροφή αυτή ήταν η μεγαλύτερη που επέστη ο ελληνισμός κατά τη μακραίων ιστορία του. Από την ώρα εκείνη άρχισε η νέα ιστορία του έθνους. Το 1922 αποτελεί σταθμό από όπου ξεκινάει η ελληνική ιστορία. Η άφιξη και εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα επηρέασε βαθιά κάθε πτυχή της ελληνικής πολιτικής και πολιτισμικής ζωής. Οι συντηρητικές και κλειστές αγροτικές κοινωνίες των αυτοκτόνων ήρθαν σε επαφή με νέες αξίες και συνήθειες, πολλές από τις οποίες δεν ήταν σε θέση να αποδεχθούν. Ένα σχετικό παράδειγμα αποτελεί η αρνητική εικόνα που είχαν σχηματίσει για τις γυναίκες των προσφύγων ως αμφιβόλου ηθικής, απόρρια των πεποιθήσεων της εποχής, καθώς πολλές από εκείνες είχαν φτάσει στην Ελλάδα χωρίς άντρα, πατέρα ή αδερφό, που είχαν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο. Αλλά και γενικότερα, η διαφορά στον τρόπο ζωής, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και στη γλώσσα,
καθιστούσε τους ντόπιους Έλληνες αρνητικά διακείμενους απέναντι στους νεοφερμένους. Η Βουλή των Ελλήνων, με ομόφωνη απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου του 1998, καθιέρωσε τη 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Έτσι, τιμούμε την ημέρα αυτή, κάνοντας αναφορά στα θλιβερά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1922, που τερμάτισαν τη μακρόχρονη ιστορική παρουσία των Ελλήνων στην Ιωνική Γη. Αλλά και το 2014, με τον αντιρατσιστικό νόμο, τον οποίο είχα την τιμή ως Υπουργός Δικαιοσύνης να εισηγηθώ στη Βουλή, ποινικοποιήθηκε η επιδοκιμασία, ο ευτελισμός και η κακόβουλη άρνηση των γενοκτονιών, του ολοκαυτώματος, των εγκλημάτων του ναζισμού, που έχουν αναγνωριστεί με αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελλήνων. Κλείνω τη σύντομη τοποθέτησή μου με τον Ernest Hemingway, που ως πολεμικός ανταποκριτής έγραψε κάτι που από τα μαθητικά μου χρόνια με ακολουθεί. Έγραψε: «Μην ξεχνάτε τους Έλληνες». Αυτή η φράση χάραξε πολλούς συνομήλικούς μου στα γυμνασιακά μας χρόνια στη Μυτιλήνη. Αυτή η φράση, ως οικουμενικό πρόσταγμα, ζητά ενότητα και αδελφοσύνη έναντι κάθε πρόκλησης κατά της χώρας μας. Ως προτροπή, μας καλεί σε αναστοχασμό για τα λάθη του παρελθόντος και μας θυμίζει ότι είμαστε αυτοί που φώτισαν την οικουμένη. Καλή επιτυχία στο συνεδριό σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο βουλευτής Λέσβου, ο κύριος Μπουρνούς, ο οποίος έχει και προσφυγική καταγωγή. Αξιότιμοι διοργανωτές, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, αντίτυπικού χαιρετισμού, μια ελάχιστη συμβολή στην πολύ υψηλού επίπεδου συζήτηση που ξεκινάει απόψε. Θυμόμαστε τη μικρασιατική καταστροφή που κουβαλάει μέσα της οδύνη και υψηλή φόρτιση, όχι ως αφηρημένη αφήγηση, αλλά ως βίωμα που φόλιασε σε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και πέρασε από γενιά σε γενιά. Για μας, η διάσωση της ιστορικής μνήμης και η απροκατάληπτη αναψηλάφιση της ιστορίας μας είναι όπλο στα χέρια του ελληνικού λαού για να αποκρούει την πατριδοκαπηλεία και τον ιστορικό αναθεωρητισμό, αλλά και να αποφεύγει την επανάληψη οδυνηρών λαθών στο μέλλον. Η μικρασιατική καταστροφή είναι η μεγαλύτερη συμφορά του νεότερου ελληνισμού, αφού οδήγησε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες στην εγκατάλειψη των προγονικών εστιών τους, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. Ο βίος διωγμός των μικρασιατών Ελλήνων δεν ήταν απλώς αποκοπή ατόμων από μια κοινότητα που έμεινε πίσω, ήταν εξαφάνιση της ίδιας κοινότητας. Κόπηκαν βία και οποιοδήποτε δεσμοί με τις άλλες κοινότητες με τις οποίες συμβίωναν συνήθως ειρηνικά οι μικρασιάτες Έλληνες. Γι' αυτό σωστά μιλάμε για ξεριζωμό. Όταν η προσφυγιά είναι αμετάκλητη, ανεπίστρεπτη και τελειωτική, το τραύμα είναι βαθύτερο, μεταφέρεται στις επόμενες γενιές και η διάρκεια του στον χρόνο γίνεται μεγαλύτερη. Και αν το βίωμα αυτό ήταν τραυματικό από μόνο του, επιδεινώθηκε πολύ περισσότερο εξαιτίας δυστυχώς της υποδοχής που έτυχαν οι πρόγονοί μας, οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι πρόσφυγγες, οι τουρκόσποροι, οι όψιμοι Έλληνες, όπως αποκλήθηκαν. Η στρατιωτική συντριβή της Ελλάδας από τις τουρκικές δυνάμεις και το δράμα των μικρασιατών δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν ήταν ένα εξωτερικό τραγικό γεγονός. Αφενός έδειξε με τον πιο εφιαλτικό τρόπο τις συνέπειες των ψευδεστήσεων περί αμέριστης στήριξης Ελλάδας από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Και αφετέρου ήταν το πιο δραματικό επεισόδιο του εθνικού διχασμού. Σύγκρουση που ξεπέρασε τα όρια μιας αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικών ηγεσιών, καθώς τα δύο στρατόπεδα είχαν κοινωνική βάση και απήχηση σε διαφορετικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ο διχασμός εξελίχθηκε τελικά σε εμφύλιο χαμηλής έντασης, με συγκρούσεις ένοπλων πολιτοφυλακών, ακόμη και δύο ξεχωριστές κυβερνήσεις. Ο εθνικός διχασμός δεν ήταν απλώς μια σύγκρουση πολιτικών παρατάξεων στην κοινοβουλευτική αρένα. Η αρένα ήταν ολόκληρη η χώρα και η ελληνική κοινωνία σε κάθε πτυχή της
αλλά και οι ελληνικοί πληθυσμοί εκτός της Ελλάδας. Έτσι ο μικρασιατικός ελληνισμός αρχικά και οι μικρασιάτες πρόσφυγες συνέχεια έγιναν άθελά τους μέρος αυτής της σύγκρουσης και υπέστησαν και τις οδυνηρές συνέπειές της. Γιατί η τύχη τους συνδέθηκε με κάθε πτυχή αυτής της σύγκρουσης. Με τις υποκριτικές υποσχέσεις των Κωνσταντινικών το 1920 για άμεσο τερματισμό του πολέμου, με τη μετεκλογική πατριδοκάπηλη μεταστροφή και συνέχιση της εκστρατείας με τυχοδιοκτικό χαρακτήρα και τη διαχείρισή της από ηγεσίες φανατικά κομματικοποιημένες, με μόνο κριτήριο αξιοσύνης τους δεσμούς τους με τη βασιλική οικογένεια. Μπροστά όμως στην καταστροφή και τις συνέπειές της, η ελληνική κοινωνία και ακόμη και η δημόσια διοίκηση εκείνης της βραχύβιας αβασίλευτης περίοδου που ακολούθησε το 1922, μπόρεσε και βρήκε δυνάμεις για να ενσωματώσει σχετικά ειρηνικά ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων που ισοδυναμούσε με το 20% περίπου του τότε πληθυσμού της Ελλάδας. Επίτευγμα μοναδικό, ίσως το σπουδαιότερο ιστορικά της χώρας μας. Υπ' αυτή την έννοια, για να κλείσω λίγο αισιόδοξα, το 1922 ήταν λοιπόν και μια νέα αρχή. Η οδυνηρή γέννα μιας νέας Ελλάδας, αφού στα 100 χρόνια που ακολούθησαν, ο μικρασιατικός ελληνισμός σφράγισε την εξέλιξη και την πρόοδο της πατρίδας. Οι πρόσφυγες, οι όψιμοι Έλληνες όπως αποκαλούσαν οι βασιλόφρονες, μπήκαν γρήγορα στην πρωτοπορία της ανάπτυξης, του εξυγχρονισμού, της εκβιομηχάνησης της χώρας, του πολιτισμού και της διανόησης και εργάστηκαν συστηματικά και για τον εκδημοκρατισμό της πατρίδας. Σε μια κοινωνία απελπιστικά επαρχιώτικη, δούλεψαν σκληρά και τη μεταμόρφωσαν σε κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε την πολιτιστική και πολιτική άνοιξη της γενιάς του 30, της δεκαετίας του 60, ακόμη και της μεταπολίτευσης, χωρίς το πολύτιμο και ανεξίτηλο αποτύπωμα των μικρασιατών προσφύγων του πολιτισμού της και των ιδεών τους. Φίλες και φίλοι, 100 χρόνια μετά, κοιτάμε την ιστορία μας στα μάτια. Και στη μνήμη των τυραννισμένων προγόνων μας, δίνουμε υπόσχεση για μια Ελλάδα καλύτερη, που θα παλεύει συλλογικά στα δύσκολα και δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Μια Ελλάδα που θα υπερασπίζεται πάντα το δίκαιο και τα δίκαιά της και ταυτόχρονα θα πρωταγωνιστεί στον αγώνα για ειρήνη, δημοκρατία, σταθερότητα και συνανάπτυξη της γειτονιά της. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και εύχομαι καλές επιτυχίες στο συνεδριό σας. Από το ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λάβαμε το παρακάτω μήνυμα. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Μικρά Ασία 1922» που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Λυπούμαστε καθώς ανηλυμένες υποχρεώσεις του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κοτουλάκη δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί καθώς θα βρίσκεται εκτός έδρας. Στη συνέχεια καλούμε στο βήμα για ένα μικρό χαιρετισμό τον Διοικητή του Βοστανίου Νοσοκομείου Μυτιλίνης, τον κύριο Καμπούρη. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να παραστώ στη σημερινό συνέδριο, το οποίο πραγματικά δίνει μια ευκαιρία σε όλους μας να θυμηθούμε το παρελθόν μας, να προβληματιστούμε γι' αυτό και να καταλήξουμε ενδεχομένως σε χρήσιμα συμπεράσματα. Διότι όπως ξέρετε, το τίμημα στα έθνη τα οποία αγνοούν την ιστορία τους είναι να την ξαναζήσουν. Ευχόμαστε λοιπόν ποτέ άλλοτε άλλος πρόσφυγας, ποτέ άλλοτε άλλος κρυζωμός. Εύχομαι τελειώνοντας καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Ο τελευταίος χαιρετισμός ανήκει στον οικοδεσπότη μας, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Τσακίρη, ο οποίος ήταν και η ψυχή της οργάνωσης αυτού του συνεδρίου και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πανοσολογιότατη, κύριε Βουλευτά, στρατηγέ,
Λοιποί εκπρόσωποι των πολιτικών στρατιωτικών αρχών, αγαπητοί σύνεδροι, φίλες και φίλοι. Φέτος, ως γνωστόν, τιμάμε τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ένα γεγονός σταθμό στην ελληνική ιστορία και το σημαντικότερο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις πτώσεις της Ρωμανίας. Απανταχού της Ελλάδος, τόσο θεσμικοί φορείς όσο και συλλογικότητες προσπαθούν να τιμήσουν με το δικό τους τρόπο αυτή την επέτειο. Φυσικά, όπως τότε, έτσι και το νησί μας η Λέσβος, αλλά και η πόλη Δήμος της Μυτιλίνης, δεν ήταν δυνατόν να μην δώσουν το παρόν και να μην βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της επετείου μνήμης. Ο τόπος μας, η Λέσβος και η πρωτεύουσά της, η Μυτιλίνη, αποτελούμε όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά πολιτισμικά και κάποτε διοικητικά μία ενιαία ενότητα με τις αλυσμόνητες πατρίδες. Ως εκ τούτου, με την κατάρρευση του μετόπου, η Λέσβος πρωταγωνίστησε όχι μόνο στις εξελίξεις, αλλά κυρίως στην αναγέννηση από τις τάχτες του μικρασιατικού πολιτισμού και στον πόλιασμα που επήλθε. Ως Δήμος Μυτιλίνης, θελήσαμε με στοχευμένες δράσεις, σε συνεργασία με φορείς, τα προσφυγικά σωματεία, την Εκκλησία και τους επιστημονικούς φορείς και σοβαρότητα, όπως αρμόζει, όχι μόνο στην επέτειο, αλλά και στο ρόλο που έπαιξε, να αναδείξουμε αυτή την επέτειο. Έτσι, η πραγματοποίηση ενός συνεδρίου και χρηματοδότηση ενός σοβαρού επιστημονικού πολιτιστικού φορέα, όπως η Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών για το σκοπό αυτό, ήταν εκ των ουκ άνευ. Στο σημείο αυτό, οφείλω να συγχαρώ και τους υπόλοιπους πολιτιστικούς φορείς και συλλογικότητες του τόπου για τις δράσεις και πρωτοβουλίες, ιδίως δε και την Ιερά Μητρόπολη Μυτιλίνης, η οποία ήδη πραγματοποίησε μία ημερίδα και ένα συνέδριο με θρησκευτικό πρόσημο και θέμα τη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς και μία επικείμενη έκθεση κοιμηλίων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Από την πλευρά μας, το παρόν αποτελεί ένα συνέδριο όπου οι διοργανωτές επικεντρώνονται στις πολιτικές και πολιτιστικές προεκτάσεις αυτής της μεγάλης ιστορικής στιγμής του ελληνισμού. Οφείλω να συγχαρώ τους διοργανωτές και συνεργάτες, τη διοίκηση και τα μέλη της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, η οποία μαζί με την Εταιρεία Αιωλικών Μελετών αποτελούν δύο πολιτιστικούς, παύλα επιστημονικούς φορείς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικότερους πυλώνες ανάδειξης της ιστορίας της Λέσβου και της πρωτεύουσάς της Μυτιλίνης. Ευχαριστίες επίσης στους συνέδρους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών και θα συμβάλλουν τα μέγιστα στο να επιτευχθεί ο στόχος του συνεδρίου, ο οποίος είναι, όπως και όλων των συνεδρίων, να δημιουργήσουμε απογόνους της μνήμης. Γι' αυτό και επιφυλασσόμαστε να συμβάλλουμε όσο μπορούμε, ώστε τα πρακτικά τόσο του παρόντος όσο και των λοιπόν συνεδρίων που οργανώθηκαν να βγουν σε έναν ενιαίο τόμο ως τεκμήριο για τις επόμενες γενιές. Θεωρώ πως έτσι επιτελούμε το καλύτερο μνημόσυνο στους μικρασιάτες παππούδους μας, απόγονοι των οποίων είναι η πλειοψηφία των Λεσβίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.